Καλημέρα κύριε Αλγεράκη, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Είναι η επιστολή που στάλθηκε, παραπλήσια επιστολή, στάλθηκε και στον κύριο Τριαντόπουλο στις 17 του Γενάρη και στάλθηκε, κρίναμε σκόπιμο συμβούλιο, να σταλεί και στον πρόεδρο του ΟΑΣΠΗ, στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο οποίος είναι οργανισμός που έχει δείξει ενδιαφέρον, που έχει δείξει ένα έργο στην προστασία. Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Δουγκεράκη. Εντοπίσαμε και καλώς γίνεται η ανακοίνωση από τον ΟΑΣΠ ότι θα γίνει προσεισμικός έλεγχος στα δημόσια κτίρια, σε όλα τα δημόσια κτίρια ανά την Ελλάδα. Σωστά. Και στα δημοτικά και στα σχολεία. Και πολύ σωστά γίνεται αυτός ο προσεισμικός έλεγχος, προληπτικά. Όμως αδυνατούμε να χωνέψουμε ότι εφόσον η πολιτεία γνωρίζει ότι έστω και ένας άνθρωπος διαμένει σε κίτρινο σπίτι, να στρουθοκαμιλίζει και να παρακάμπτει αυτό το τραγικό γεγονός. Κυρία Δουλγεράκη, ο σεισμός δεν θα είναι φιλότιμος την επόμενη φορά. Ο σεισμός δεν περιμένει, ούτε δυστυχώς αν γίνει κάτι ομιγέννητο από αυτό που περιμένουμε να ξαναγίνει, όπως λένε οι ίδιοι επιστήμονες, δεν θα συγχωρήσει ούτε λάθη, ούτε ελλείψεις προσωπικού στο ΔΑΕΦΚ, ούτε αν υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να φτιαχτεί το σπίτι, ούτε αν ο κάθε υπουργός ρίχνει τον μπαλάκι στον πολίτη ότι φταίει ή στους μηχανικούς ότι φταίει. Ο σεισμός δεν θα είναι φιλότιμος και ήμασταν τυχεροί που είχαμε, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, ένα μόνο θύμα στο σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου του 2021. Αυτή τη στιγμή η κοινωνία πονάει. Και αυτή τη στιγμή το Ορκαλοχώρι και η ευρύτερη επιφή του Δήμου Μηνόπηδιάδος και των διπλανών ομοροδήμων που έχουν πληγεί είναι νεκροί. Και ξέρετε, ακόμα δεν πιο οξύμορο είναι το εξής, ότι από τη μία είναι ο προσεισμικός έλεγχος σε όλα τα κτίρια. Είναι, όπως λέτε, τραγικό η πολιτεία να ξέρει και να αφήνει έστω και ένα άνθρωπο να μένει μέσα σε ακατάλληλο σπίτι. Καλά κάνετε και λέτε ότι με τα πληγωμένα αυτά σπίτια, γι' αυτό το λέτε, ο σεισμός την επόμενη φορά που δεν ξέρετε πότε θα έρθει δεν θα είναι φιλικός. Και επίσης το οξύμορο ότι εντός του μήνα σχεδιάζεται τουλάχιστον μια μεγάλη άσκηση σε ό,τι έχει να κάνει με τους σεισμούς εδώ στην Κρήτη. Και αυτή η άσκηση περιλαμβάνει όλους τους δήμους, αλλά αν πας εκεί προς το Δήμο Μηνωαπεδιάδος καταλαβαίνεις ότι η άσκηση πραγματικά αυτή δεν είναι επί χάρτου, είναι άσκηση επί της ουσίας, σε πραγματικό χρόνο, to the point, όπως λέμε. Ακριβώς. Κυρία Δουλγκεράκη, αυτή τη στιγμή σας έχω, ξέρετε, γνωρίζετε πολύ καλά την κατάσταση. Την έχετε εκθέσει πάρα πολλές φορές από την εκπομπή σας και από την εφημερίδα και από το έγκριτο site. Δεν θέλουμε να έχουμε τέμπη της Κρήτης. Δεν θέλουμε να ψάχνουμε να βρούμε υπευθύνους μετά το τραγικό, το όποιο τραγικό γεγονός γίνει. Ούτε μάνες θέλουμε να τρέχουν να κυνηγάνε υπουργούς, ούτε υπευθύνους, ούτε αρμοδίους, ούτε παιδιά και εγγόνια να τρέχουν να κάνουν μηνύσεις και εξεταστικές. Δυστυχώς βρισκόμαστε και σε αυτή τη δυσάρεστη θέση να κρούμε συνέχεια τον κόδωνα του κινδύνου. Δεν πειράζει, μέχρι τώρα δεν μας έχουν απαντήσει. Από τις 17 του Γενάρη περιμένουμε απάντηση. Ίσως και το λέω τώρα εκ παραδρομής και χωρίς να έχω ενημερώσει το Συμβούλιο, ίσως αυτή η επιστολή θα έπρεπε να πάει απευθείας στον κύριο Πρωθυπουργό. Ίσως και να είναι το επόμενο βήμα αυτό. Δεν μπορεί να μιλάμε λοιπόν για μια περιοχή που πονάει, μια περιοχή που από τη μία θέλει ο κόσμος να μπει στα σπίτια του, από την άλλη έχουμε το κράτος που αδιαφορεί για να επισφευθούν οι διαδικασίες, να ενισχυθεί το τμήμα των μηχανικών, να ανοίξει ξανά η επιδότηση ενοικίου, ώστε τουλάχιστον όσοι θέλουν και μπορούν και επιθυμούν και βρουν σπίτι να μπουν μέσω αυτής της διαδικασίας σε ένα ασφαλές σπίτι, να δοθεί η δυνατότητα να τρέξουν διαδικασίες πιο γρήγορα και σύνομα. Δεν θέλουμε να δοθεί τα απαντήματα. Η απλούστευση των διαδικασιών, η περίφημη, την οποία ζητάτε χρόνια. Ακριβώς. Και από την άλλη, κυρία Δουλγεράκη, έχουμε και τους πληστηριασμούς. Δεν έχουν σταματήσει. Μην ξεγελιόμαστε. Είπαμε, ήταν η απεργία των δικηγόρων. Όμως, σας ενημερώνω ότι τώρα από την εκπομπή σας, ότι 10 πληστηριασμοί γίνονται στο Δήμο Μηνωαπεδιάδος από αρχές του Μάρτη και 9 στο Δήμο Αστερουσίων από 14 του Φλεβάρι, την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.
και αφορούν τα πάντα, από ακίνητα, από βιοτεχνικούς χώρους, από, και από αγροτεμάχια. Είναι και αυτό το κομμάτι. Και από την άλλη, δεν μπορώ να διανοηθώ να εξαγγέλλονται προγράμματα κοινωνικής κατοικίας για άτομα κάτω των 39 ετών. Να υπάρχει επιδότηση, και σωστά υπάρχει επιδότηση, όταν οικειοποιούνται την πρόταση της Πουμιδά, για ακίνητα που είναι κλειστά να επιδοτούνται σε κάθε ανακατασκευή. Εδώ όμως, κυρία Δουγεράκη, λέμε ότι υπάρχουν το 15% των σπιτιών που υπάρχουν στη χώρα είναι κλειστά. Δηλαδή 730.000 είναι όλα τα ακίνητα και το 15% των σπιτιών είναι κλειστά. Στο Αρκαλοχώρι που μπορούσε να δοθεί αυτή η δυνατότητα να ανοίξουν σπίτια, να τρέξουν διαδικασίες σύνομα, γιατί δεν το κάνουν? Εγώ θα ήθελα να ρωτήσει ο κύριος Υπουργός, ο προκύριος Πρωθυπουργός, τους υπουργούς του, γιατί δεν γίνονται οι διαδικασίες, γιατί δεν τρέχουν τα πράγματα στα Αρκαλοχώρι. Ποιος φταίει και έχουμε μείνει πίσω τόσο καιρό? Και να έρθει την επόμενη φορά που θα έρθει με το Υπουργικό Συμβούλιο και όποιον τον συνοδεύει, να κοιτάξει στα μάτια όχι το Σύλλογο, όχι ένα Δήμαρχο, όχι τους βουλευτές, αλλά τα παιδιά, και να τους πει γιατί, όταν, να το ρωτήσουν, γιατί κύριε Πρωθυπουργέ διαφέρουμε εμείς από τα παιδιά της άλλης Ελλάδας? Τι φταίει και δεν έχουμε σχολεία? Τι φταίει και δεν μπορούμε να ξαναμπούμε στα σπίτια μας 3 χρόνια τώρα? Αυτές οι απαντήσεις δεν θέλουν να δοθούν σε μένα ή στο Σύλλογο ή στον όποιο Δήμαρχο. Θέλουν να δοθούν στα παιδιά μας. Στα παιδιά που μεθαύριο, σε 3-4 χρόνια, θα ανοίξει το αεροδρόμιο, το μεγάλο έργο της Κρήτης, και θα περνούν οι ξένοι και θα βλέπουν, η κυρία Δουγεράκη, αμίαντο και μπάζα ακόμα στους δρόμους. Εδώ θα είστε και θα το υπογραμμίσουμε ξανά. Αυτό είναι το πλέον δυσίωνο, να λέτε ότι μετά, ή να περιμένετε ότι μετά από 3 χρόνια η κατάσταση θα παραμείνει η ίδια. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα σχολεία, ξέρετε ότι κινούνται πράγματα πολύ πιο γρήγορα από τη Δημοτική Αρχή. Ξέρετε ότι ευτυχώς έχει μπει το θέμα, έτσι ακριβώς, ευτυχώς, ότι έχει μπει το θέμα σε δημόσια διαβούλευση και μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία μπορεί ο καθένας από εσάς να δώσει τη δική του την πρόταση. Από την άλλη, απλούστευση των διαδικασιών, και ό,τι γίνεται είναι το θέμα της πολιτικής απόφασης που χρειάζεται. Όταν μιλάτε για αδιαφορία εσείς, δεν θα το μεταφράσω απλά ή δεν θα το αφήσω έτσι με τη λέξη αδιαφορία. Απλά εκεί έχουν κολλήσει σε αυτά που λέγεται από το ΤΑΕΦΚ, σε ό,τι γίνεται αυτή την ώρα, που δυστυχώς επηρεάζει από την άλλη και τον κύριο, ως φαίνεται, Τριαντόπουλο, ως πιστεύετε εσείς, ως πιστεύει και το Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Ανατολικής Κρήτης. Θα μπορούσαν να επισπευθούν οι διαδικασίες, να απλωστευθούν, ώστε να μην υπάρχουν κίτρινα και κόκκινα σπίτια και να μπορέσετε να έχετε πάρει και να έχετε αξιοποιήσει τα χρήματα της αρρωγής, τα οποία παραμένουν μέσα στα ταμεία, για να μπορέσετε να ορθοποδήσετε. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Εκεί κολλάμε πάνω στη διευθύντρια, ναι. Έτσι ακριβώς. Στην περιοχή, κυρία Δουλγεράκη, έχει γίνει κάρπα και περιμένουμε το ασθενοφόρο 3 χρόνια τώρα. Δυστυχώς, ξέρετε, αν ξέρεις κάρπα, μπορείς να σώσεις έναν άνθρωπο. Δεν μπορείς να τον έχεις όμως εσαΐ μέσα στον δρόμο. Δεν μπορείς να τον έχεις εσαΐ κάτω στο πάτωμα, περιμένοντας ένα ασθενοφόρο. Αυτό γίνεται τώρα. Κάποια στιγμή αυτός ο άνθρωπος θα αποβιώσει. Κάποια στιγμή θέλει και την απαραίτητη ιατρική υποστήριξη από το ασθενοφόρο και από το νοσοκομείο και από τους ειδικούς γιατρούς. Αυτό γίνεται στην περιοχή. Περιμένουμε, είμαστε ένας ασθενής που αυτή τη στιγμή περιμένει στη μέση του δρόμου να έρθει ο αρμόδιος να τον ξανααναστήσει. Δυστυχώς ο αρμόδιος δεν έρχεται και δεν ξέρω γιατί δεν έρχεται. Αυτές τις απορίες θέλω να μας τις λύσει ή ο Πρωθυπουργός ή οι αρμόδιοι που έχουν αναλάβει να λύνουν αυτά τα προβλήματα. Ιδάλλως να πάμε εμείς να αναλάβουμε, κυρία Δουγεράκη, αυτή τη θέση και με απλές συνοπτικές διαδικασίες να προχωρήσουν τα πράγματα. Δεν μπορεί να λένε τόσα χρόνια ότι δώσαμε 66 εκατομμύρια αυτό το μόνιμο μοτίβο και να μην έχει λυθεί τίποτα. Τι τα δώσανε για να υπάρχουν στα θησαυροφυλάκια των τραπεζών, εφόσον δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν? Και γιατί τα δώσανε? Και πόσα από αυτά θα χρησιμοποιηθούν και πόσα από αυτά θα επιστραφούν πίσω? Και λέει ο κ. Δραντόπουλος, δεν υπάρχουν. Και πόσα από αυτά θα επιστραφούν πίσω? Και λέει ο κ. Δραντόπουλος, δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας. Είναι ψέμα αυτό. Δεν υπάρχουν σωστοί φάκελοι. Και αυτό είναι ψέμα. Αν δείτε τις ελλείψεις, είναι.
Λείπει μια δήλωση, υπεύθυνη δήλωση, λείπει το IBAN της τράπεζας. Του έχουμε πει για τους τίτλους ιδιοκτησίας να ακολουθηθεί η διαδικασία του κτηματολογίου, που και εκεί δηλώθηκαν τα κίνητα και με αυτά φορολογούμαστε, έτσι. Και όμως δεν βλέπουν ότι αυτές οι πρακτικές λύσεις μπορεί να λύσουν το πρόβλημα. Μα δεν υπάρχουν δικαιολογίες, κύριε Κεντάτσιο, και δεν υπάρχουν δικαιολογίες, διότι υπάρχουν οι προτάσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί και από εσάς, έχουν κατατεθεί και από το τεχνικό επιμελητήριο. Είναι οι προτάσεις που λένε πώς μπορούμε να απεγκλωβιστούμε από αυτές μέσα τις χρονοβόρες, τις διαδικασίες, από αυτή τη γραφειοκρατία και όλα τα υπόλοιπα. Τα έχετε πει σε όλους τους τόνους. Το γιατί δεν εισακούγεστε είναι το μεγάλο θέμα και το μεγάλο πρόβλημα, έτσι ώστε να προχωρήσετε τάχιστα. Εγώ το κρατάω αυτό που είπατε. Την επιστολή ίσως θα πρέπει να τη στείλετε προσωπικά στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Δεν ξέρω βέβαια αν αλλάξει κάτι, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ναι, ας είναι το επόμενο βήμα αυτό ή ας είναι το σημερινό βήμα αυτό να τη στείλετε ακόμα και στον Πρωθυπουργό. Δεν πάει άλλο δηλαδή αυτή η κατάσταση. Βεβαίως δεν πάει άλλο. Και ο ίδιος αν έρθει να το δει με τα ίδια τα μάτια θα καταλάβει ότι δεν πάει άλλο. Δεν είναι ψέμα αυτό που λέμε. Ας έρθει να περπατήσει στα στενά της περιοχής, στα χωριά, να δει τα γκρεμισμένα και αυτά που δεν έχουν γκρεμιστεί ακόμα και θα καταλάβει ότι δεν λέμε ψέματα, ότι δεν υπερβάλλουμε και ότι δεν θέλουμε, εν πάση περιπτώσει, να είμαστε συνέχεια στα χαρακώματα και να είμαστε αντιμέτωποι με αυτή την κατάσταση. Είναι κάτι που θέλουμε να μπούμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής και κάποιος μας βάζει δικοπαιδιές. Δεν φταίμε εμείς αυτό. Η αλήθεια είναι ότι κουράζει. Όλο αυτό το πράγμα ότι κουράζει πια και δεν πάει άλλο. Σε πάει με πια αλλού, έτσι, ανθρώπινα και την ψυχολογία σου και το δικό σου το ρολόι, το βιολογικό και όλα τα υπόλοιπα με αυτά τα οποία ζεις. Πάντως, πριν σας καλημερίσω και σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στον Ράδιο 984 για άλλη μια φορά, υπενθυμίζω, κύριε Κεντάτσιο, ότι η πρόσφατη ή τελευταία επίσκεψη του Πρωθυπουργού εκεί προς το Καστέλι, δίπλα στο Αρκαλοχώρι, παρά την έκκλησή σας, παρά την πρότασή σας, δεν έγινε επίσκεψη στο Αρκαλοχώρι. Μη μου απαντήσετε. Αυτό απλά το υπενθυμίζω. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα.